κάτω τα χέρια από τον πολιτισμό. Εμείς δεν καταπίνουμε τον καταρχισμό. Ο πολιτισμός δεν είναι κλωτσοσκούφι, για τούτο εδώ το διάταγμα ντροπή σας ρε ταρτούφι. Ο πολιτισμός θέλει να μας συμπνήσει και το δικό σας έκτρωμα να μας αποκοιμήσει. Και τα άστρα είναι μακριά, η γη μας τόσο δα μικρή. Το λοιπόν ότι και να είναι τα άστρα, εγώ τη γλώσσα μου τους γάλαζω. Για μένα το λοιπόν το πιο εκπληκτικό, πιο επιβλητικό, πιο μυστηριακό και πιο μεγάλο είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοδένουνε. Είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοδένουνε. Είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοδένουνε. Είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοδένουνε. Φτάσαμε σε αυτό το σημείο γιατί δυστυχώς τα πράγματα δεν εξελίσσονται έτσι όπως θα περιμέναμε ή όπως θα έπρεπε να γίνουν. Γι' αυτό πήραμε την απόφαση οι εργαζόμενοι καλλιτέχνες της Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτισμού να κατέβουμε σήμερα σε μια πικετοφορία, πορεία διαδήλωση στους δρόμους της Θέρμης και να καταλήξουμε στην πλατεία όπου διαβάσαμε και το ψήφισμα της Συντονιστικής Επιτροπής που ανέλαβε αυτή την ευθύνη, η οποία απαρτίζεται από την διεύθυνση του οδείου της Θέρμης και τα τμήματα θεάτρου, χορού και εικαστικών. Ήταν πολύ χαρακτηριστικό και το δρόμενο με το μικρό κόσμο που φτιάξατε. Ας τους εκπαιδεύσουμε και λίγο έτσι σε μια αγωνιστική κατεύθυνση, γιατί εγώ είμαι και του θεάτρου των παραστατικών τεχνών, οπότε νομίζω ότι κάτι καταφέραμε. Είναι αλυσοδεμένη τέχνη σήμερα. Πάντοτε ήταν αλυσοδεμένη τέχνη. Τα δεσμά της δυστυχώς, παρότι προσπαθεί να τα σπάσει, δεν σπάνε εύκολα, γιατί δεν υπάρχει εξουσία που να τα πάει καλά με την τέχνη. Γιατί οι τέχνες πάντοτε στρέφονται ενάντια στην κάθε εξουσία, γιατί αλλιώς δεν θα μπορούσαν να εκφράσουν τον κόσμο. Δεν συμβαδίζουν με τη λογική της εξουσίας. Και πρέπει να είναι η τέχνη, πρέπει να είναι επαναστατική και ρηξικέλευτη, γιατί δεν γίνεται διαφορετικά. Τότε το πιο πιθανό είναι να μην είναι τέχνη. Ταιριάζει έτσι και με το κλίμα ένα δικό μας τραγούδι σε στίχους του Θεόφιλου του Λάλου. Αν ο καθένας από μας το